Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι εκπομπές αέριων ρήπων παρά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και στη βιομηχανική παραγωγή παγκοσμίως λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, έχουν μειωθεί οι εκπομπές πολλών ρήπων και αέριων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά οποιαδήποτε επίδραση στις συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από τις κανονικές δοκιμάνσεις από έτος σε έτος στον κύκλο άνθρακα και την υψηλή φυσική μεταβλητότητα σε καταβόθρες άνθρακα, όπως η βλάστηση. Ο αντίκτυπος του COVID στις εκπομπές αέριων ρήπων είναι μεταξύ 4 και 7%. Επομένως, παρά το γεγονός ότι φαινόταν ότι θα υπήρχε κάμψη, έχουμε μόνο μία μείωση 4 με 7% στις εκπομπές. Επομένως, όλη η οικονομία μας και οι καταναλωτικές μας συνήθειες στην πραγματικότητα μας οθούν σε εξαιρετικά υψηλές εκπομπές, ακόμα και αν είμαστε όλοι σε καραντίνα και περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας. Γιατί η καραντίνα είναι μόνο ένας περιορισμός στην κινητικότητά μας και όχι στις καταναλωτικές μας συνήθειες. Τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα σημείωσαν μία ακόμα σημαντική αύξηση το 2019. Η άνοδος συνεχίστηκε το 2020. Από το 1990 σημειώθηκε αύξηση 45% στη θέρμανση του κλίματος από μακράς διάρκειας αέρια του θερμοκηπίου, με το διοξείδιο του άνθρακα να αντιστοιχεί στα 4 πέμπτα.